Ρέφεν. Ετοιμαστούν όλοι. Δεν ξέρω τι απευθεία σύνδεση περιμένουν όλοι. Δεν ξέρω ποιοι είναι ακόμη στον αέρα. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Τρίτη φορά. Ωραία. Το Υπουργείο Οικονομικών παρέλαβε από το κράτος της Ρινανίας Βεσφαλίας κατάλογο με 10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων πολιτών. Ο κατάλογος αυτός αφορά τραπεζικές καταθέσεις στην Ελβετία τα έτη 2006 και 2008. Αμέσως μετά την παραλαβή θα ξεκινήσουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες την αξιοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο σε αυτές τις υποθέσεις και είναι μια σημαντική βοήθεια που δέχεται η ελληνική φορολογική διοίκηση από φορολογική διοίκηση άλλης χώρας για τη δύσκολη δουλειά που έχουμε για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Θα γίνουν σίγουρα ερωτήματα τι θα κάνουμε με αυτή τη λίστα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το τι δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε αυτό που έγινε στη λίστα Λαγκάρτ. Δεν θα μείνει 3 χρόνια αυτή η λίστα σε κάποια συρτάρια ή σε κάποια αρχεία μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος. Ο έλεγχος ξεκινάει από τη Δευτέρα. Παραδίδεται κανονικά αυτή η λίστα, έχει παραδοθεί ήδη στην αρμόδια υπηρεσία μέσα από τα πρωτόκολλα συνεργασίας που έχουν οι φορολογικές υπηρεσίες μεταξύ τους. Θα αξιολογηθεί η λίστα, θα γίνει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, θα γίνει ειδικό λογισμικό, θα υπάρχει συνεργασία όλων των υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλω με αφορμή αυτό να πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών και σε αυτή τη δράση και σε μια σειρά από άλλες δράσεις προχωράει σε ένα αποφασιστικό κτύπημα σε αυτούς που τόσα χρόνια δεν πληρώναν αυτά που έπρεπε να πληρώσουν. Θα τους δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους από αυτούς, όχι σε όλους, με το νομοσχέδιο που θα φέρουμε για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων να αποκαλύψουν αυτά τα χρήματα. Και θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε μετά οι φορολογικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στους ανάλογους καταλογισμούς. Αυτά από μένα πολύ σύντομα. Μπορώ να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, γιατί πρέπει να πάω και στην Επιτροπή. Η πρώτη ματιά τι δείχνει για αυτή τη λίστα? Η πρώτη ματιά είναι ότι για το 2006 και για το 2008 είναι ένα μεγάλο ποσό από καταθέσεις Ελλήνων. Δηλαδή, βεβαίως θα ανοίξουμε αυτούς τους λογαριασμούς, θα ζητήσουμε και τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών και άλλων χωρών, να ανοίξουμε τους λογαριασμούς και να δούμε και το τι κρύβεται από πίσω. Γιατί και στη λίστα Λαγκάρτ ξεκινήσαμε να ανοίγουμε λογαριασμούς και είδαμε ότι πίσω από μία περίπτωση έχουμε πολλά αφημί, πολλούς ελεγχόμενους. Να θυμίσω ότι η λίστα Λαγκάρτ είναι 2.062 ονόματα και πίσω από εκεί βγάλαμε και πολλά άλλα. Αυτή είναι 10.588. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα βγουν πίσω από εκεί και άλλα ονόματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και θα τη συνεχίσουμε. Σε εκατομμύρια, αυτό πώς μεταφράζεται? Τα ποσά είναι συγκεκριμένα, όπως λέει το δελτίο τύπου, για το 2006 3,9 δις και για το 2008 2,9 δις ελβετικά φράγκα. Το ότι είναι τα ποσά αυτά δεν σημαίνει ότι το συνολικό ποσό είναι μόνο αυτό, διότι ο έλεγχος θα αποδείξει εάν την προηγούμενη μέρα ή ένα μήνα πριν από το υπόλοιπο αυτό, γιατί αυτό θα είναι ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο, υπήρχε και μεγαλύτερη κίνηση λογαριασμού. Πιάνουμε την άκρη από το νήμα. Και όπως και στις άλλες υποθέσεις, γιατί θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε, θα ανοίξουμε αυτές τις υποθέσεις έλεγχο. Υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσα θα μπορούσε να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από αυτές τις καταθέσεις? Εγώ προτιμώ να μιλάω με νούμερα και με αποτελέσματα. Γιατί το να κάνω τώρα μία εκτίμηση, θα κρατήσετε το βίντεο και πολύ καλά θα κάνετε και θα μου πείτε ότι άλλα έλεγες και άλλα βγήκανε. Θα βγουν σίγουρα μεγάλα ποσά, αλλά αντί να πούμε για το τι νούμερα έχουμε μπροστά μας, ας πούμε αυτά είναι τα νούμερα που έχουμε ήδη στα χέρια μας. Τα δεδομένα του πρώτου δεκαμήνου στα ληξιπρόθεσμα του Σεπτεμβρίου για τα έσοδα ή από μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής δείχνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Έχετε καταλήξει στο ποιος θα είναι ο συντελεστής φορολόγησης για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων? Όχι. Οι προτάσεις για το νομοσχέδιο που θα έρθει για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είναι κάτι που συζητούμε αυτή τη στιγμή τα τεχνικά κλιμάκια. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει 5 λίστες στα χέρια του. Μέχρι στιγμής τι έχει εισπράξει από όλα αυτά? Αν είχαμε μόνο 5 λίστες θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Έχουμε πολύ περισσότερες λίστες. Έχουμε εισπράξει πολλά. Έχουμε εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζουμε τον έλεγχο σε αυτές τις λίστες. Και να ξέρετε ότι αυτός ο έλεγχος
ιδίως το 2006, θα γίνει πιο γρήγορος, πιο οργανωμένος και πιο μεθοδικός. Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για αυτή τη λίστα για καταθέτες μίας μόνο ελβετικής τράπεζας και όποιος είναι σε αυτή τη λίστα σημαίνει ότι είναι και φοροφυγάς. Υπάρχει για το Υπουργείο Οικονομικών το τεκμήριο της αθωότητας. Και για το περιεχόμενο της λίστας δεν ξέρω τίποτα παραπάνω από ό,τι ξέρετε εσείς, ούτε θέλω να μάθω. Δεν είναι δουλειά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών να μάθει το περιεχόμενο της λίστας. Εμείς είναι δουλειά μας να οργανώσουμε τους ελέγχους όπως πρέπει και να δώσουμε δυνατότητα οι φοροφυγάδες, οι λαθρέμποροι να πληρώσουν τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν. Παιδιά, δεν υπάρχει. Υπουργέ, πώς προέκυψε, σας την έστειλαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που την βρήκαν, σας έχουν πει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ενημερωθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα από την αντιπροσωπεία που έχει πάει στη Γερμανία. Είναι επικεφαλής ο κύριος Βασιλιάδης, ο Γενικός Γραμματέας κατά πολέμησης διαφθοράς. Είναι υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα μάθετε όλη την πορεία της λίστας. Και η λίστα αυτή ήρθε από τη φορολογική διοίκηση της Ρινανίας Βεσφαλίας. Ήρθε με τον επίσημο τρόπο στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Τώρα...